προσήρθατε στο τρίτο σεμινάριο παραδοσιακού χορού που οργανώνει ο χορευτικός όμιλος της Τρίπολης με θεματικές ενότητες, χορούς από την Ανατολική Ρωμυγία και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Λάτζο, επίκουρο καθηγητή στο ΚΕΦΑΛ Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον κύριο Λιτούδη, μεταπτυχιακό στο ίδιο τμήμα, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας πάνω στους χορούς της συγκεκριμένης περιοχής. Βλέπουμε ότι η γνώση γενικά πάνω στους χορούς δεν περιορίζεται σε κάποια πράγματα, αλλά συνεχώς μαθαίνονται, φαντάζομαι, καινούρια. Ναι, όπως σε κάθε αντικείμενο βέβαια, έτσι και στο χορό. Οι χοροί είναι, οι περιοχές της πατρίδας μας είναι πάρα πολλές, οι χοροί είναι πάρα πολλοί και χρειάζεται κάθε φορά να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας μέσα από διδασκαλία σε τέτοια σεμινάρια και με εισηγητές που κατέχουν καλύτερα το θέμα και είναι γνώστες της περιοχής. Βέβαια, χτες το βράδυ, εκτός από τα σεμινάρια που κάνετε τόσο πνευματικό, έγινε και κάποιο γλέντι, ας πούμε, έτσι, για να ενωθεί όλη η παρέα η οποία... Ναι, το γλέντι ήταν σχετικό με το σεμινάριο. Είχαμε δύο παραδοσιακές ορχήστρες, μία που κάλυψε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και μία που ήρθε από τα βόρεια και κάλυψε την περιοχή της Ανατολικής Ρωμυγίας και της Μαύρης Θάλασσας. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Το ευχαριστήθηκαν όλοι, γιατί κυρίως ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό, είτε ως χορευτές, είτε ως δάσκαλοι, είτε τους αρέσει, είτε ως απλοί θεατές. Και το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του σεμινάριου. Με την λήξη θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, γιατί με έναν άνθρωπο, με δύο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχήν τους συζητητές μας, όλο τον κόσμο που συμμετείχε από διάφορες περιοχές εδώ πέρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Βόλτα στην Τρίπολη, το Αρκάντια Πόρταλ, την Αρκαδική Τηλεόραση, το Αρκάντια Σπορτ, Αρκάντια Σπορτς, Καλημέρα Αρκαδία, Δημοτικό Ραδιόφωνο και ΕΡΑ, που ήταν χορηγοί επικοινωνίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, το Δήμο της Τρίπολης, το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, το Δήμο Τρίπολης που μας παραχώρησε το Πνευματικό Κέντρο, και ακόμη Αρτοπίο Πασόπουλος, Μουργελάς, Χαρτί και Μελάνη, Μακλάρας, Κούρκ Μακλάρας, Τσέλεπος, ελπίζω να μην ξέχασα κανένα. Επασχολητός, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα μέλη του χορευτικού μήλου, όλους που ήταν δίπλα μας για να κάνουμε αυτό το σεμινάριο και να έχουμε, μας δίνουν δύναμη έτσι, να έχουμε όρεξη να διοργανώσουμε ακόμη περισσότερο. Εγώ είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ειδικά μάλιστα έχω πολλά χρόνια να έρθω στο χωριό. Βρίσκομαι σε αυτό το τρίτο σεμινάριο που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Τρίπολης και η δουλειά που κάναμε ήταν πολύ σοβαρή με το σεμινάριο και εγώ δίδαξα συγκεκριμένη περιοχή από την Ανατολική Ρωμυγία, από την Εθνική περιοχή από τα καρυπίδια χωριά. Χωρούς δηλαδή που περιλαμβάνονταν στα χωριά μεγάλο μικρό μοναστήρι Γράμμα, μεγάλο μικρό χωριά Λύκη, Μεγαλή και περιλαμβάνονταν χωριά όπως οι Καρυπίδες, στο Συνεπή του Μεγαλή και άλλα ακόμα δύο-τρία χωριά. Ήταν πιστεύω ένα αρκετά επιτυχημένο σεμινάριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές από το Συνόλιο που μπορούν και διοργανώνουν τέτοιες σοβαρές εκδηλώσεις οι οποίες πιστεύω ότι αναβαθμίζουν Βασίλης. Είμαι επίκουρος διευθυντής στο Τμήμα ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρίσκομαι στην Τρίπολη για ένα τρίμηνο σεμινάριο που είχαμε, το οποίο ξεκίνησε Παρασκευή. Χθες Σάββατο είχαμε το μάθημα και το γλέντι το βράδυ, με ορχήστρα που ήρθε η δική μας Ορμπάνου, την Ανατολική Ρωμυγία. Και σήμερα, τρίτη μέρα Κυριακή, κάνουμε επανάληψη και προς το μεσημεράκι θα τελειώσουμε. Βλέπουμε ότι ένας χορός, εκτός από τα βήματά του και τη μουσική του, βλέπω ότι στους μαθητές σας έχετε βάλει και κάτι στη μέση τους.
Α, το ζουνάρι. Επειδή εμείς έχουμε ζωναράδικους χορούς, ζωναράδικος είναι ένας χορός, πήρε το όνομα, επειδή η λαβή γίνεται από τα ζωνάρια. Έτσι παλιά το παραδοσιακό κουστούμι είχε το ζωνάρι στη μέση. Είναι η λαβή από εκεί. Και αυτό το φοράμε για να μπορούμε να πιανόμαστε σωστά. Σωστά να είναι σωστή η λαβή. Βλέπουμε, δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο παραδοσιακός χορός δεν είναι μόνο βήματα και μουσική, είναι βέβαια και η φορεσιά, είναι τα ήθη έθιμα του τόπου. Βέβαια. Ο χορός είναι μια τρισυπόστατη διάσταση. Έχουμε την κίνηση. Έτσι, έχουμε τη μουσική, όπως είπατε, και έχουμε και το λόγο, την ποιήση, το τραγούδι. Σε όλα αυτά συνυπάρχουν. Μπορεί βέβαια ένας χορός να μην έχει τραγούδια, θα έχει οπωσδήποτε όμως μουσική. Θα σας ξαναδούμε πάλι στην Τρίπολη. Αν με καλέσετε, ευχαριστώ. Δεν είναι θεματικό μου, είναι θέμα του χορευτικού ομίλου της Τρίπολης και της υπεύθυνης κυρίας Χριστίνας Ζαμπάτα.